Στη μάχη τη καθαριότητα μπαίνουν σταδιακά τα κινητοποιημένα εδώ και χρόνια απορριμματοφόρα στο μαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, καθώ η Δημοτική Αρχή δρομολόγησε τι σχετικέ διαδικασίε για την επισκευή του. Ο Αλέξη Καλοκαιρινό αναφέρθηκε στην ενίσχυση και στον εξυγχρονισμό του στόλου, ο οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και στο σχεδιασμό τη υπηρεσία για ένα καθαρό Ηράκλειο. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε περισσότερα τεχνικά μέσα στη διάθεσή μας από αυτά τα οποία μας ανήκουν ήδη αλλά τα οποία πρέπει να συντηρούνται και τα οποία υφίστανται και βλάβες ήταν τόσα ώστε να χρησιμοποιούμε υπερβολικά τα υπόλοιπα με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και με τα καύσιμά τους. Τώρα έχοντας περισσότερα απορριμματοφόρα στο δρόμο μπορούμε να κατανείμουμε ομαλότερα και το έργο. Υπήρχαν αρχήματα τα οποία είναι κινητοποιημένα και χρόνια. Ο μέσο Όρο αν θέλετε και ε, μηχανημάτων αιχμή που θα έλεγα που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, μιλάμε ότι υπήρξαν και 8 και 7 μήνε. Πέρα από τα 30 πορυματοφόρα που ήταν παροπλισμένα λόγω βλαβών, δίνεται λύση και στα κινητοποιημένα μηχανήματα και οχήματα για τις ανάγκες πρασίνου, οδοκαθαρισμού και οδοφωτισμού. Και δεν αφορά μόνο στα οχήματα αυτά τα οποία εξυπηρετούν άμεσα την καθαριότητα, αλλά αφορά και σε οχήματα τα οποία λειτουργούν γενικότερα και για τις επισκευές, όπως είναι για παράδειγμα τα καλαθοφόρα. Όπως επίσης είναι και οχήματα τα οποία χρησιμεύουν για τον οδοκαθαρισμό. Κατά βάση, ναι. Έτσι, χρειάζεται μια υποβασιστικότητα, χρειάζεται μια καθαρή ματιά και προτεραιοποίηση. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει. Θα έλεγα ότι σήμερα μπαίνει το νερό στα βλάκια. Ξεκινούμε λοιπόν και πηδιορθώνουμε και επισκευάζουμε όλα αυτά τα οχήματα τα οποία μα είναι απαραίτητα. Ο αντιδήμαρχο Καθαριότητα αναφέρθηκε στο μεγάλο αγκάθι των αυτοσχέδιων χωματερών με ογκώδια αντικείμενα σε διάφορα σημεία τη πόλη, καλώντα του πολίτε να επικοινωνούν με την υπηρεσία προκειμένου να κλείνουν ραντεβού και κατόπιν συνεννόηση με εμά θα μπορέσουμε να πάμε από τον χώρο του, δηλαδή από την οικία του, όπου θα έχει ένα αποθέσιμο συγκεκριμένη μέρα που θα έχουμε συνοηθεί και ώρα, τα αντικείμενα που θέλει και εμεί θα τα περισυλλέξουμε. Η υπόθεση τη καθαριότητα είναι μια κοινωνική συμμαχία. Χρειάζεται μια κοινωνική συμμαχία. Είναι μια υπόθεση όλων μα. Και ενώ η Δημοτική Αρχή δρομολόγησε λύσει για τα κινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα, ζητούμε να παραμένει η ενίσχυση τη υπηρεσία καθαριότητα με μόνιμο προσωπικό. Με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών που ετοιμάζουμε αυτή την περίοδο και Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ψηφισμένο το πρώτο εξάμεινο του 2024. Θα έχουμε καταγράψει τα οργανικά κενά τα οποία υπάρχουν και έχει ανάγκη η υπηρεσία μα, ώστε αμέσω μετά να διεκδικήσουμε μόνιμε θέσει εργασία. Εδώ, σε μερικά χρόνια, θα λέμε ότι βρισκόμαστε στο πάρκο κυκλική οικονομία. Πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε. Θα έχει και μία πρωτοπορία σε επίπεδο χώρα. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός βρέθηκε στο αμαξοστάσιο όπου έγινε η κοπή της πίτας των μηχανοτεχνητών δηλώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των εργαζομένων.